Ο φακός του Καλύμνος Νιούς θα συνομιλήσει με τον ιδρυτή και προπονητή των οργών αυτών, τον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον Παντελή τον Σερβό, ο οποίος είναι καθημερινά ανήσυχος. Εφευρίσκει ιδέες προπονητικής, κάνει και διάφορες εκπλήξεις και γι' αυτό είμαι εδώ. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο μια μέρα. Δηλαδή, ήταν πριν τρεις μέρες, τέσσερις. Σωστά. Και σου λέω, Παντελή, σε θέλω. Μου λέει, είμαι λέει καθοδόν. Ε? Καθοδόν. Προς το Σαν Σίρο. Καθοδόν για να μιλάμε. Το φοβερό αυτό στάδιο της, του Μιλάνου που είναι έδρα της Ίντερ και της Μίλαν. Σωστά, σωστά. Και σου είπα, τι θα μου το πεις τώρα. Γιατί πήγες τώρα εκεί. Λοιπόν, καλημέρα αρχικά. Εμείς, σαν σύλλογος, ο στόχος μας είναι, εκτός από το να παίζουμε και να μαθαίνουμε τα μυστικά του ποδοσφαίρου, και είναι να περνάνε καλά και οι αθλητές και να τους δίνουμε εφόδια για όλη τη ζωή και εμπειρίες για όλη τη ζωή. Και αποφάσισαμε λοιπόν ένα βήμα πριν πάμε σε ένα διεθνές τουρνουά που θέλουμε να συμμετέχουμε στο άμεσο μέλλον, να κάνουμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, και αποφασίσαμε το Μιλάνο της Ιταλίας, το οποίο είναι μια ιστορική ομάδα, η Μίλαν, και είδαμε τον αγώνα ενάντια στη Λέτσε και το μουσείο της Μίλαν. Ένα φανταστικό 3-0. 3-0, ναι. Το κλίμα πώς ήταν, Δεν περιμέναμε να έχει τόσο πολύ κόσμο. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Πόσες χιλιάδες? 80.000 θεατές. Με μια ομάδα μέτρια, Με μια ομάδα, ναι. Αν υπολογίσουμε σε επίπεδα Ελλάδας, σαν να παίζαμε με τον Πανετολικό. Να παίζει μια μεγάλη ομάδα με τον Πανετολικό. Δηλαδή σε ένα τέτοιο Βελληνικούς. Βέβαια έχει και παιχνίδι γύρω πάλι και την προσεχή Πέμπτη. Οπότε λογικά γι' αυτό ήταν γεμάτο το γήπεδο, για να το πάρουν τους παίχτες με. Με πόσα παιδιά πήγες? Πήγαμε μια αποστολή 11 ατόμων. 4 ενήλικες και 7 παιδιά. Πώς τους φάνηκε αυτή η εμπειρία? Εντάξει, όταν πήγαμε στο γήπεδο και νιώσανε τώρα όλο αυτό το συνέστημα με τα συνθήματα, με τα τραγούδια, με το Τιάμο που παίζει, που είναι το γνωστό γιατί μίλανε τέτοιο, μου λέγανε, κόουτς, ευχαριστούμε, είναι εμπειρία ζωής. Φανταστικό αυτό που ζούμε. Ναι, ναι, ναι. Και μπαίνοντας στο μουσείο, γιατί η Μίλαν θεωρείται μια πολύ μεγάλη ομάδα, είχε τεράστιες επιτυχίες στο Champions League. Σίγουρα. Φαντάζομαι θα είδατε αντικείμενα. Ήταν ένα απίστευτο συνέστημα και για μένα, δηλαδή, που έχω πάει σε κάποια σκάλα γήπεδα. Δεν το περίμενα, δεν ήμουν Μίλαν. Αλλά ανατριχιάσαμε όλα τα κύπελα μέσα, να παίζουν βίντεο με όλη την ιστορία της Μίλαν. Να έχει τις χρυσές μπάλες, να έχει φανέλες τώρα από τρομερούς παίχτες. Θα δείτε και φωτογραφικό υλικό που θα σας στείλω, με Κακά μέσα, φανέλες, Ιμπραήμοβιτς, Μαλντίνι, Μπαρέζι, ναι. Ονόματα θεϊκά του ποδοσφαίρου. Ναι. Μπράβο, Παντελή, μπράβο. Αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το γήπεδο να παίζουν τα παιδιά, είναι αυτό που είπες. Αυτή η εμπειρία που ένιωσαν τώρα τα 11 αυτά παιδιά θα είναι εμπειρία ζωής. Ναι. Μπράβο. Και αυτό μας δίνει και εμάς ένα παραπάνω κίνητρο να κάνεις κι άλλα τέτοια ταξίδια, γιατί όταν τους βλέπεις χαρούμενους, θέλεις και εσύ να τους κάνεις ακόμα πιο χαρούμενους και να δώσεις στους περισσότερα παιδιά αυτή την ψυχολογικό, το μπουστάρισμα που λένε. Την όθηση. Την όθηση για να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και να έχουν και κίνητρα. Ναι. Πες μου τώρα, όλο αυτό το ταξίδι με 10 παιδιά, ναι. Ποιος το οργάνωσε? Εγώ το οργάνωσα. Γενικά μου αρέσει να ψάχνω διάφορα ταξίδια. Δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο? Ναι. Έκλεισε και εισιτήρια? Είχαμε κλείσει εισιτήρια, τα είχαμε βρει. Είχαμε μια συζήτηση με τους παίχτες λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και μου είχαν πει κάποια παιδιά ότι τους είχα τάξει να τους πάω εξωτερικό. Κάτι βέβαια το οποίο είχε πάει πολύ πίσω με το κορονοϊού, το πρόβλημα. Τριετία που περάσαμε. Και με βάλανε σε μια γρήγορση και ψάχτηκα και βρήκα εισιτήρια από Ρόδο, τώρα που είναι και αρχή τη σεζόν, και ήταν πάρα πολύ φθηνά τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια του γηπέδου? Και τα εισιτήρια του γηπέδου τα βρήκα εγώ μέσα από το site της Μίλαν. Βέβαια δεν περιμέναμε, μας τα βγάζανε λίγα και ευτυχώς που προλάβαμε και πήραμε για όλους. Πες μου τώρα κάτι, είστε 11 Ελληνόπουλα στο φοβερό αυτό γήπεδο των Σαν Σίρο, έτσι. Ναι. Δίπλα οι Ιταλοί αντιλήφθηκαν ότι έχουν να κάνουν με Έλληνες. Δεν ξέρω. Πάντως εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Πανηγυρίζαμε σαν να ήμασταν Μίλαν από χρόνια. Είχε και
ένα απίστευτο καιρό με πολύ ζέστη, σαν να είναι καλοκαίρι τώρα εκεί πέρα. Βγάλαμε τις μπλούζες μας, χορεύαμε με τα συνθήματα της Μίλαν. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή στα γκολ της Μίλαν πεταγώσασταν. Ναι, πεταγώσασταν. Πάνω, φαντάζομαι. Ναι. Έχουμε τραβήξει και ή ένα ή δύο γκολ, τα έχουμε και σε βίντεο. Με ζηλεύω, με κάνει και ζηλεύω τώρα. Στα επόμενα ταξίδια μα θα πάρουμε μαζί. Γιατί είναι και η ομάδα μου η Μίλαν. Στα επόμενα ταξίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντα να έχεις αυτές τις όμορφες ιδέες, έτσι να υπηρετείς τον αθλητισμό και ως επιστήμονας εξειδικευμένος πάνω στο ποδόσφαιρο. Άξι, απλά αυτό ο αθλητισμός δεν είναι μόνο, είναι όλα αυτές τις στιγμές. Ακριβώς. Παντελή μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Και θέλω φωτογραφίες. Έγινε.